Επιστρέψαμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, αφορά τόσο τις κυρίες, αφορά όμως και τις οικογένειες συνολικά. Καρκίνος του μαστού. 25 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Συνολικά ο Οκτώβριος. Και εδώ μέσα από την εκπομπή θα αφιερώσουμε αυτή την ημέρα ώστε να συζητήσουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη, με την διάγνωση αλλά και με τη θεραπεία. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία έχουμε και φυσικά έχουμε κοντά μας ειδικούς οι οποίοι θα μας τα απαντήσουν για να παίρνουμε και τις απαντήσεις τις σωστές και όχι να αναζητάμε στο διαδίκτυο ενδεχομένως απορίες που έχουμε και να βρίσκουμε απαντήσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Να καλησπερίσω τις κυρίες που έχω κοντά μου. Έχουμε την κυρία Γεωργία Μιλάκη, παθολόγος, ογκολόγος, συνεργάτης του Crater Clinic. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και η κυρία Σοφία Τρουλάκη, ιατρός ακτινοδιαγνώστης στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Crater Clinic. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς. 25 Οκτωβρίου, μια ημέρα η οποία έρχεται, κυρία Μιλάκη, να μας θυμίσει ότι μας αξίζει να προσέχουμε. Μας αξίζει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες σήμερα, μέσα στην δίνη της καθημερινότητας, φροντίζουν την οικογένειά τους, φροντίζουν τα παιδιά τους, φροντίζουν τους συντρόφους τους, αλλά ξεχνάνε να φροντίσουν τον εαυτό τους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το πόσο σημασία έχει η πρόληψη στον καρκίνο του μαστού, αλλά όχι μόνο, γιατί δεν είναι η μοναδική κακοήθεια που αφορά τις γυναίκες. Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας θα εστιάσουμε λίγο στον καρκίνο του μαστού. Είναι από τις πιο σημαντικές κακοήθειες, ο πιο σημαντικός γυναικολογικός καρκίνος. Η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Στην Ελλάδα διαγνώσκονται περίπου 4.500 νέες περιπτώσεις το χρόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 450.000 νέες περιπτώσεις ανά έτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος και είναι ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και όχι μόνο εμάς. Πολλές οργανώσεις, πολύ εξειδικευμένοι τομείς, η συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, όχι μόνο των παθολόγων ογκολόγων, αλλά των ακτινοδιαγνωστών, των χειρουργών μαστού και πολλών άλλων ειδικοτήτων που συνεργάζονται με σκοπό και στόχο την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του προβλήματος και την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις εκείνες που νοσούν. Κυρία Τρουλάκη, το κομμάτι της πρόληψης, επειδή όλοι συζητάμε στο πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στο να προλαμβάνουμε έτσι οι καταστάσεις, ποιους, γιατί δεν αφορά μόνο τις κυρίες, ποιους αφορά, σε τι ηλικίες αν θέλετε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το κάνουμε τακτικά, αλλά το κάνουμε για να συνειδητοποιήσουν ο κόσμος που μας παρακολουθεί ότι τον αφορά αυτό το θέμα. Βεβαίως. Καταρχήν η πρόληψη, να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε πρωτογενής πρόληψη, αυτό που γνωρίζουμε όλοι σαν πρόληψη. Δεν μπορούμε, γιατί καθότι δεν γνωρίζουμε την αιτία του καρκίνου του μαστού, δεν μπορούμε να έχουμε και αυτό που λέμε πρωτογενή πρόληψη. Επομένως, όταν μιλάμε για πρόληψη, εννοούμε αφενός του να μειώσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες τους οποίους γνωρίζουμε πολύ περισσότερο που επιβαρύνουν ή που είναι επιβαρυντικοί γενικότερα για τον καρκίνο του μαστού και την πρώιμη διάγνωση. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι έλεγχο, η δεύτερη. Είναι αυτό που λέμε δευτερογενής πρόληψη. Και είναι και πολύ σημαντικό, διότι αν μια γυναίκα είναι να νοσήσει με καρκίνο του μαστού, δεν μπορούμε να το προλάβουμε, να μειώσουμε τις κινδύνους, ναι, αλλά όχι να το προλάβουμε. Μπορούμε όμως να το διαγνώσουμε έγκαιρα και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα των γυναικών και όχι μόνο, σε ποσοστό που αγγίζεται το 30%. Σημαντικό ποσοστό. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και αν θέλετε, ένα από τα βασικά μηνύματα, ότι εφόσον η γυναίκα εξεταστεί, μπορεί να προλάβει πράγματα. Ναι. Έχουμε ακόμα εκείνο το φόβο μέσα μας. Φοβόμαστε να έρθει. Είναι η ίδια η λέξη. Όταν ακούμε τη λέξη καρκίνος, στα παλιά χρόνια δεν τη λέγαμε καν. Προσπαθήσαμε να την ξορκίσουμε λέγοντας το κακό, λέγοντας το. Είναι μία νόσος. Δυστυχώς είναι μία νόσος που είναι μέσα στη ζωή μας και που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη, ώστε μπορεί πλέον να θεραπευτεί. Ειδικά ο καρκίνος του μαστού είναι από αυτούς τους καρκίνους που μπορούμε σε κάποια φάση, αν διαγνωστεί έγκαιρα, να θεραπευτεί και να παραμείνει ως κάτι που υπήρχε στο παρελθόν. Όπως λέμε, παλιά είχα μια πνευμονία και την ξέχασα. Κακή ανάμνηση. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια κακή ανάμνηση. Αρκεί αυτό που λέμε. Mm-hmm.
καταρχήν μπορούμε βέβαια, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίες μπορούμε να τους περιορίσουμε και να, όσο μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα. Mm-hmm. Έτσι, στατιστικά, έτσι, ναι, σε αριθμούς. Και να διαγνωστεί έγκαιρα ώστε να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Να πούμε τώρα εδώ στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες που μας βλέπουν να σημειώσουν ένα τηλέφωνο 28 13 98 000, είναι το τηλέφωνο εδώ του σταθμού. Γιατί δίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο από την Crete Dental Clinic, μία κάρτα υγείας, αλλά και τρία check-up πρώτου βαθμού που έχει να κάνει με τον μαστό, το οποίο περιλαμβάνει μαστογραφία, υπέρηχο μαστού, ακτινογραφία, θώρακος. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει θα κερδίσει την κάρτα υγείας, όπου έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν θέλετε, εκτόσεων και που αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά και την δευτεροβάθμια. Και φυσικά οι τρεις επόμενοι που θα καλέσουν θα κερδίσουν από ένα check-up μαστών. 28 13 98 000, ουσιαστικά οι τέσσερις πρώτοι θα είναι οι νικητές. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Όσοι μας παρακολουθείτε τώρα μπορείτε να καλέσετε και να κερδίσετε αυτό το πολύ σημαντικό δώρο. Κυρία Μιλάκη, θέλω να επιστρέψω σε εσάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πλέον γίνεται η διάγνωση, νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε είναι και η ψυχολογία. Η ψυχολογία με την οποία ο ασθενής θα αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει. Ναι, η ψυχολογία είναι πρωταρχικό ζήτημα. Γιατί μια καλή ψυχολογική κατάσταση θα βοηθήσει και στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημασία όμως έχει, για να έχει μια καλή ψυχολογία η γυναίκα που διαγνώσκεται με ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας, η προσέγγιση από το θεράπευμα γιατρό της. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό το πόσο κοντά είναι ο θεράπευμα γιατρός, πόσο στηρίζει την προσπάθεια αυτή που γίνεται και να της εξηγήσει ότι αν έχουμε έναν καρκίνο μαστού σε ένα πρώιμο στάδιο, η πιθανότητα ίασης αγγίζει το 90%. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει αυτό εκ των προτέρων. Και ακόμα και αν δεν είναι σε πρώιμο στάδιο νόσους, αλλά είναι μεταστατική, και πάλι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλά όπλα για να τον πολεμήσουμε τον καρκίνο του μαστού. Συνεχώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουμε κατανοήσει τη βιολογία της νόσου και έχουμε ξεκαθαρίσει διάφορους μοριακούς υπότυπους με στοχευτικές θεραπείες, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε στην κάθε περίπτωση χωριστά. Mm-hmm. Επομένως, εξατομικεύεται πια η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Δεν είναι όλα για όλους. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της τύπο καρκίνου και ως τέτοιο θα πρέπει να τον θεραπεύουμε. Όταν λοιπόν της εξηγήσουμε και κατανοήσει όλο αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί την νόσο της, να προχωρήσουμε μαζί και να είναι κάτι, μια απλή διαδικασία που δεν θα επιβαρύνει ούτε την καθημερινότητά της, ούτε την οικογένειά της. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες αυτές να μην στερούνται τίποτα στην καθημερινή τους ζωή από αυτά που προηγουμένως έκαναν. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουν την εργασία τους, να συνεχίζουν να φροντίζουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, να είναι ενεργείς όπως ήταν προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος, να εξηγήσουμε ότι είναι μία νόσος που δυνητικά είναι η άσημη πλήρως, mm-hmm. και να είμαστε δίπλα τους, στο πλευρό τους, στην πορεία αυτή που δεν είναι τόσο τραγική τελικά. Δηλαδή δεν πρέπει να ενισχύουμε την άποψη ότι ο καρκίνος είναι μια ανίατη ασθένεια. Είναι σήμερα πολύ εύκολα διαχειρίσιμη. Και θα πρέπει να το πιστέψουν οι γυναίκες αυτό. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Και θέλω να μου πείτε και η κυρία Τουρλάκη πόσο σημαντικό είναι να διαθέτετε στα χέρια σας, εσείς ως επιστήμονες, ως ειδικοί, εργαλεία όπως είναι η μαστογραφία, όπως είναι ο υπέρηχος μαστού, εργαλεία τα οποία μας τα δίνει η επιστήμη και μας δίνει πολύ σημαντικά εφόδια για να καταπολεμήσουμε κάτι. Η μαστογραφία χρησιμοποιείται τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας για την διάγνωση του μαστού. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί χιλιάδες πάρα πολλά πράγματα από τότε που πρώτο χρησιμοποιήθηκε, αλλά παραμένει ακόμα η ναυαρχίδα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Μπορεί να τον ανιχνεύσει σε ένα πάρα πολύ πρώιμο στάδιο και ακόμα και πριν γίνει ψηλαφυτός, έτσι. Mm. Όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι
πολλές φορές από μόνη της δεν φτάνει. Υπάρχουν είδη καρκίνου τα οποία δεν μπορεί να χάνονται στη μαστογραφία, ενώ είναι ψηλαφυτά ή δεν είναι ψηλαφυτά, δεν μπορούν να ψηλαφυθούν, να βρεθούν, να ανιχνευθούν στην μαστογραφία, αλλά όμως μπορούν να φανούν στον υπέρηχο. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι ψηλάφιση, μαστογραφία και υπέρηχος είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα, γιατί στις γυναίκες που γίνεται βέβαια μετά τα 40, γιατί ναι μεν τα ποσοστά ανίχνευσης στη μαστογραφία είναι πολύ υψηλότερα, όμως υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο χάνεται στη μαστογραφία και αυτό αγγίζει τα 10%. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εξετάσεων, γιατί ηλικίες μιλάμε, είπατε για μετά τα 40, σε ό,τι έχει να κάνει με την μαστογραφία. Πότε πρέπει ενδεχομένως να γίνει νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό? Όχι μόνο αυτό. Ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει κυρίως γυναίκες μεταξύ 40 και 79 ετών. Εκεί είναι η μεγάλη ηλικία και τα μεγάλα ποσοστά του καρκίνου του μαστού. Όμως υπάρχει ποσοστό και πριν τα 40 και μετά τα 80. Mm-hmm. Ένα περίπου 3 στα διηθητικά και 6% στα μη διηθητικά καρκινώματα του μαστού μπορούν να ανιχνευτούν στην ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Αυτά στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν όμως κατηγορίες που αυξάνονται τα ποσοστά. Αυτό, ένα από αυτά είναι το γονιδιακό κομμάτι. Αν υπάρχει ιστορικό, ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό στην οικογένεια, όπου εκεί τα ποσοστά αυξάνονται δραματικά. Και αυτό το κομμάτι με το ιστορικό θα ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι ναι, όταν μια γυναίκα έχει καρκίνο στον ένα μαστό, εννοείται ότι είναι αυξημένου κινδύνου να αποκτήσει και στον άλλον. Είναι έτσι, εννοείται. Όμως, όταν λέμε οικογενειακό ιστορικό, τι εννοούμε? Αν έχει νοσήσει στην οικογένεια κάποιος ανιώντας συγγενής πρώτου βαθμού. Mm-hmm. Αυτό όλοι το γνωρίζουμε. Έτσι. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το ποσοστό, ένα επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό για καρκίνο, για πιθανότητα καρκίνου του μαστού, είναι όταν υπάρχει πολλαπλότητα στην οικογένεια από καρκίνο. Mm. Δηλαδή, αν πολλά άτομα της οικογένειας, πέραν των πρώτου βαθμού συγγενών, έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, από καρκίνο γενικότερα. Γενικότερα, όχι μόνο του μαστού, το ποσοστό πάλι αυξάνεται. Όπως πρόσφατα διάβασα κάπου ότι ο καρκίνος του προστάτη στους άντρες καθιστά τους κατιόντες συγγενείς τους υψηλού κινδύνου mm-hmm. να νοσήσουν από καρκίνο mm-hmm. του μαστού. Επειδή βλέπω και την κυρία Μιλάκη και θέλει να συμπληρώσει κάτι, θα επανέλθουμε σε εσάς. Απλά θέλω να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το οικογενειακό ιστορικό mm-hmm. από τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού. Ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού αφορά το 10 με 15% περίπου τον καρκίνο του μαστού και αφορά μεταλλάξεις συγκεκριμένα γονίδια, mm-hmm. κυρίως αυτά που μας ενδιαφέρουν, τα BRCA1 και 2 γονίδια. Οι οικογένειες λοιπόν που είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων έχουν αυξημένη επίπτωση καρκίνου του μαστού. Η πιθανότητα να νοσήσει ένα μέλος οικογένειας κατά τη διάρκεια της ζωής του μπορεί να αγγίζει το 80%, αλλά επίσης έχει αυξημένο κίνδυνο να νοσήσει από καρκίνο των οθικών σε ποσοστό που επίσης φτάνει το 60%. Εννοείται ότι οι οικογένειες που είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων έχουν αυξημένο κίνδυνο επίπτωσης και άλλων νεοπλασιών εκτός από καρκίνο του μαστού. Όμως και πάλι λέω ότι αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το σποραδικό καρκίνο του μαστού που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των διαγνώσεων και επομένως είναι μια υπομάδα ασθενών που είναι υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει σε εκείνες να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος σε πολύ νωρίτερα, σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το κομμάτι και ότι υπάρχει και ο αντρικός καρκίνος του μαστού. Βέβαια. 1% είναι η επίπτωση, δηλαδή στις 100 γυναίκες ένας άνδρας θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Οι οικογένειες όμως εκείνες που έχουν, στις οποίες υπάρχει ένας άνδρας με καρκίνο του μαστού, έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, οι γυναίκες δηλαδή, από τον ίδιο νεόπλασμα. Μάλιστα.
Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτό, για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν λοιπόν είναι αυξημένου κινδύνου, είτε πρόκειται για γονιδιακή, είτε για γενικό επεβαρημένο ιστορικό οικογενειακό, η πρόληψη θα πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 25 ετών, όχι με μαστογραφία, αλλά με υπέρηχο και ψηλάφιση. Και η ψηλάφιση του μαστού πρέπει να αρχίζει σε εκείνες τις ηλικίες. Δηλαδή θα πρέπει. Και ο ρόλος του γυναικολόγου μπαίνει. Γενικά, εδώ. Εκεί μπαίνει ο ρόλος του γυναικολόγου πολύ ισχυρά και πολύ, και πολύ σημαντικά. Γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα φτιάξει το προφίλ της κάθε γυναίκας και θα της δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει, τι γραμμή πρέπει να ακολουθεί στο μέλλον. Αρχίζει λοιπόν από τα 25 με την ψηλάφιση, με υπέρηχο μαστού, ετησίως, αν πρόκειται για υψηλού κινδύνου. Και για το γενικό πληθυσμό είναι καλό να αρχίζει από αυτή την ηλικία, διότι πέρα από το αν υπάρχει ή όχι, υπάρχει ένα ποσοστό στο γενικό πληθυσμό άσχετα με το ιστορικό, το οικογενειακό ή το προσωπικό. Δηλαδή, μπορεί και σποραδικά να υπάρχουν περιπτώσεις καρκίνου μαστού χωρίς καθόλου βεβαρημένο ιστορικό σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Δεν είναι λοιπόν κακό μέσα σε ένα από τα 25 χρόνια μια γυναίκα να ακολουθεί ένα πρωτόκολλο τέτοιο ψηλάφισης και υπερήχου ετησίως. Στα 35 έως 37 λένε τα γενικά πρωτόκολλα ότι πρέπει να γίνεται μία μαστογραφία αναφοράς. Άλλοι το θεωρούν απαραίτητο, άλλοι όχι. Και μετά τα 40 κάθε χρόνο υπέρηχος και μαστογραφία σε γυναίκες με πυκνού μαστού. Ο υπέρηχος έρχεται να συμπληρώσει κάπως τη μαστογραφία μετά τα 40 χρόνια και να συνεχιστεί αυτό μέχρι τα 70, όπου από εκεί και μετά δεν είναι απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος, αλλά διετής, γίνεται πλέον διετής. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι κυρίες κυρίως, αλλά όχι μόνο οι κυρίες, ότι θα πρέπει να είμαστε τακτικές με τον έλεγχό μας, όπως θα κάνουμε το τεστ PAP, τακτικά, έτσι το ίδιο τακτικά να ελέγχουμε και τους μαστούς μας. Να είμαστε πολύ προσεκτικές σε αυτό. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό. Οι περισσότερες γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες και κάνουν τη μαστογραφία τους αναέτος, βεβαίως, αρκετά συχνά. Δηλαδή είναι πια πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που κάνουν την ετήσια μαστογραφία τους. Όμως οι περισσότερες από αυτές, αυτή τη μαστογραφία θα τη βάλουν σε ένα σιρτάρι και δεν θα επισκεφθούν ποτέ τον κλινικό γιατρό για να γίνει η κλινική εξέταση του μαστού. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν αρκεί μόνο η μαστογραφία, όπως πολύ σωστά είπε και η Σοφία, θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα με την κλινική εξέταση. Και να θυμίσουμε βέβαια και το δωράκι μας, προτού ολοκληρώσουμε. Το δώρο το οποίο μας έρχεται είναι πολύ σημαντικό αυτό το δώρο από το Creta Enter Clinic. Τόσο μία κάρτα υγείας, όσο και 3 check-up πρώτου βαθμού, check-up μαστού, check-up α, όπως συγκεκριμένα λέγεται στο Creta Enter Clinic, 28-13-98.000 για να τα κερδίσετε. Ορίστε. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Με αυτή την ευκαιρία, πέρα από τις γυναίκες, όλες εμάς, λίγο πολύ ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μία ομάδα γυναικών, την οποία θα ήθελα να αναφέρω, και είναι οι γυναίκες οι οποίες είτε είναι έγκυες, είτε θυλάζουν, είτε βρίσκονται στη λοχεία, είτε είναι πριν από μία διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτές οι γυναίκες μπορούν να και οφείλουν και πρέπει. Όταν όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ επηρεάζεται ο καρκίνος του μαστού από τα ιστρογόνα, τις προγεστερόνες και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει στο σώμα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια είτε της προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης, που θα πρέπει οπωσδήποτε ανεξαρτήτου ηλικίας, λένε οι γενικές γραμμές, να γίνει μια μαστογραφία, ώστε αν υπάρχει κάτι να μην επιβαρυνθεί και φουντώσει με αυτό, και επίσης τη λοχεία οφείλει μια γυναίκα να ελέγχεται. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολλά και σημαντικά αυτά τα οποία υπόθηκαν σήμερα και καλό είναι να τα ακούει ο κόσμος. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. Εμείς.